που σήμερα καθρεφτεί το κεφάλι ψηλά. Φανερά συγκινημένος και μη μπορώντας ορισμένες φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο δεσπότης του Ρεθύμνου Ευγένιος, που από την πρώτη στιγμή κέρδισε μια θέση στις καρδιές των Ρεθυμνιωτών, αποχαιρέτησε το πρωί το ποιμνιό του. Πρώτος εγώ, κύβω και σας φιλώ τα πόδια. Σας λέω ένα ευχαριστώ μεγάλο για ό,τι έζησα μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας λέω ένα συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Άξιος! Ο αρχιεπίσκοπος ήταν πάντα στο πλευρό μας, όποτε του χτυπούσαμε την πόρτα, πάντα ήταν ανοιχτή. Και όποτε δεν του χτυπούσαμε εμείς, ήξερε αυτός και ερχόταν να χτυπούσε τη δική μας την πόρτα για να μας βοηθήσει. Πολύ λυπημένη, πάρα πολύ. Του ευχόμαστε να έχει υγεία, να έχει δύναμη να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στον αποχαιρετιστήριο λόγο του από τον Επισκοπικό Θρόνο του Μητροπολιτικού Ναού του Ρεθύμνου αναφέρθηκε στα 12 χρόνια της ποιμαντορίας του, στους προκατόχους του αλλά και στο ποίμνιό του, χαρακτηρίζοντας ως ευγενή και αριστοκρατικό το λαό του Ρεθύμνου. «Ο σταυρός που θα σηκώσω δεν είναι ούτε εύκολος ούτε ελαφρύς και σας ζητώ να προσεύχεστε για μένα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ η εντολή που αφήνει, όπως είπε στο ποιμνιό του, είναι «αγαπάτε αλλήλους», τονίζοντας πως φανατισμός και χριστιανισμός δεν συνάδουν. Και το σύνθημα που 12 χρόνια τώρα έλεγα εδώ στους Ρεθυμνιώτες, «αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε, πάμε μπροστά». Είναι ένας ιεράρχης φωτισμένος, προοδευτικός και αγαπάει το Πατριαρχείο μας, αφού όλοι ξέρουμε ότι η Αρχιεπισκοπή της Κρήτης είναι ακρογωνιαίος λίθος του Πατριαρχείου. Το Ρέθυμνο λυπάται που τον χάνει, αλλά είμαι σίγουρη ότι η Ιεράρχη Επισκοπή χαίρεται όλη η Κρήτη που τον παίρνει. Μισή χαρά, μισή λύπη. Τον Ευγένιο τον αγαπούσαμε πολύ. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης υποσχέθηκε στο ποιμνιό του να κάνει το πάνω, όπως είπε, για να έρθει στο Ρέθυμνο ένας άνθρωπος που θα αγαπήσει τους Ρεθυμνιώτες περισσότερο από τον ίδιο. Είμαι πολύ συγκινημένη, χαρούμενη για αυτό που έγινε και πάντα άξιος, διότι του άξιζε. Απλώς είμαι στενοχωρημένη γιατί φεύγει από το Ρέθυμνο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι εξίσου καλός, να ενώνει τον κόσμο. Ο ίδιος, όπως ανέφερε στο εξής, θα βρίσκεται δίπλα στο γέροντα Ειρηναίο, στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής, προκειμένου να τον φροντίζει προσωπικά, ενώ υποσχέθηκε πως πολλές φορές τα βήματά του θα τον οδηγούν πίσω στο Ρέθυμνο. Είναι απώλεια για το Ρέθυμνο, γιατί είναι πολύ άξιος ιεράρχης. Πιστεύω σε καινούργια του καθήκοντα θα είναι άριστος. Νομίζω είναι μόνο χαράς. Μόνο χαράς που πέρασε από εδώ, άφησε αυτά τα πράγματα και νομίζω μέσα από τα λόγια του, πριν από λίγο μέσα στην εκκλησία, νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από το Ρέθυμνο. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, κλήρος και λαός με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής τέλεσαν τη λιτανία των ιερών λειψάνων των τριών ιεραρχών γύρω από το Μητροπολιτικό Ναό, κλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο σε αυτούς.